Καλημέρα, Βλαδίμηρε. Πόσο καιρό είχαμε να βρεθούμε, άραγε. Είχα αρχίσει να πιστεύω πως δεν θα ξαναρχόσουν ποτέ. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ανησυχούσα ιδιαίτερα, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω ότι η εμπιστοσύνη μου δεν κλονίστηκε καθόλου σχεδόν. Κατά βάθος ήμουν σίγουρος ότι θα ξανάρθεις κάποια στιγμή. Αλλά ξέρεις τώρα, το τελευταίο διάστημα είχα την εντύπωση πως δεν θα γινόταν ποτέ αυτή η συνάντηση. Ξέρεις, κάθε φορά που πέρναγα από την κόκκινη πλατεία με έπιανε η καρδιά μου. Δεν τολμούσα να μπω στο μαυσολείο, δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Και όταν του ρώταγα, μου λέγανε θα δούμε και θα δούμε και θα δούμε και θα δούμε. Τι να δούμε, γαμώ το κερατό μου, του έλεγα. Τι να δούμε. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Φοβάμαι πω δεν είναι πια αναστρέψιμη. Φυσικά όλα αυτά τα μουρμούριζα. Δεν του έλεγα κατάμουτρα. Εξάλλου τα ξέρουν, ξέρει τώρα. Δεν ήθελα να του φέρνω σε δύσκολη θέση. Α, ναι. Υπάρχει και κάτι καινούργιο που δεν σου το έχω πει. Η Λένοτσκα, εδώ και ένα μήνα, είναι σχεδόν κατάκητη. Αποφεύγει να κοιτάζεται στον καθρέφτη, γιατί λέει πως έχει γίνει σαν μπαλόνι από την κορτιζόνη. Η αλήθεια είναι πως έχει πληστεί λιγάκι, αλλά ξέρεις τώρα πόσο υπερβολική είναι. Μερικές φορές που νιώθει κάπως καλύτερα, τη σηκώνω από το κρεβάτι, τη βάζω στην πολυθρόνα της και τη βγάζω για λίγο έξω στο μπαλκόνι. Όταν ο καιρός είναι καλός, βέβαια. Πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου μέσα σε αυτή την τρύπα. Να φυλάω, να προσέχω, να φροντίζω τα σάπια σου κρέατα. Ιβάν Ιβάνοβιτς Πολιακόφ, ύψος 1,78 και 78. Συντηρητής.